δεν είναι μόνο η χαρά για το ξεκίνημα μιας νέας χρονιάς. Είναι και η ικανοποίηση που κυριάρχησε στην εκδήλωση του ΝΟΧ για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας με τη λειτουργία της 50ης πισίνας στον αγιασμό των υδάτων που τελέστηκαν 7 χρόνια μετά. Για το λόγο αυτό περίσσεψαν τα χαμόγελα από τη διοίκηση, τους γονείς αλλά και τους αθλητές που έριξαν και μια βουτιά παραπάνω μετά από μία επταετία στη μεγάλη πισίνα του Ομίλου όταν ακούστηκε το «Εν Ιορδάνη βαφτιζομένου σου Κύριε». Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό, γιατί είναι διαφορετική η ποιότητα της προπονησής μας, διαφορετική η ποιότητα όλων των γεγονότων που διαδραματίζονται μέσα στην πισίνα και ελπίζουμε να έχουμε σύμμαχο τον καιρό και όποιον άλλον βρεθεί για να βοηθήσει, βέβαια, γιατί χρειαζόμαστε μια βοήθεια και μια στήριξη οικονομική για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε ως το τέλος, να κρατήσουμε την πισίνα άλλους 2-2,5 μήνες που χρειάζεται ως τον τέλος του Μάρτη περίπου. Πέρυσι τέτοιες μέρες που το χιόνι είχε καλύψει ακόμα και τις παράκτιες περιοχές του νομού, η πισίνα του Ομίλου είχε παραμείνει εκτός λειτουργίας για 3,5 μήνες. Το γεγονός πάντως έχει δημιουργήσει κλίμα εφορίας σε αθλούμενους και προπονητές, παρουσιάζοντας γεωμετρική πρόοδο στις εγγραφές, με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα να εξασφαλίζονται πλέον οι οικονομικοί πόροι για την προμήθεια πετρελαίου για τους επόμενους 2 μήνες. Αν σκεφτείτε ότι μέχρι πέρυσι είχαμε αναγκαστεί να προπονούμε 500 παιδιά που είχαν φτάσει στον Όμιλο σε μία πισίνα 25 μέτρων και μία 12,5 που είναι καθαρά πισίνα εκμάθησης και να στηβάζονται σε μία διαδρομή 30 παιδιά, καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν εύκολο για κάθε γονιό να έρχεται να δίνει τη συνδρομή του. Είναι πάνω από 750-800 παιδιά. Ερωτηθήσε η κυρία Μιλωνάκη για τους αγωνιστικούς στόχους του 2018, απάντησε. Να ξεκινήσω από την ομάδα της υδατοσφαίρησης, που ο βασικός στόχος είναι να μείνει στην κατηγορία. Με όσες αδυναμίες έχουν παρουσιαστεί, βλέπουμε ότι είμαστε βελτιούμενοι σε κάθε παιχνίδι να μείνουμε στην κατηγορία. Για τις άλλες ομάδες, τις μικρές της υδατοσφαίρησης, να έχουμε καλές ομάδες και πιστεύω ότι σε κάποια τμήματα μπορεί να είμαστε και μέσα στα μετάλλια, μέσα στις τετράδες, ίσως να διεκδικήσουμε και κάτι πολύ καλύτερο. Στην ομάδα της κολύμβησης, εκτός από τον Παπαστάμου, ο οποίος ήδη συμμετείχε σε ένα πανευρωπαϊκό ανδρών, και η υπόλοιπη ομάδα είναι σε ένα πολύ καλό δρόμο και η πρώτη μερίδα μας έδειξε ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, το ίδιο και για την τεχνική κολύμβηση. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης και οι Δήμαρχοι Χανίων και Αποκορώνου, ενώ ο αγιασμός πραγματοποιήθηκε χωροστατούντος του πρωτοσύγκελου της Μητρόπολης Κηδωνίας Αποκορώνου και των εφημέριων από την περιοχή της Νέας Χώρας.